Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η Λιβύη ετοιμάζεται για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στη μετακαντάφη εποχή. Τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα έχει βυθιστεί στο χάος. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες είναι καθημερινές. Ωστόσο, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν πως θα εξασφαλίσουν την ασφαλή πρόσβαση στις κάλπες. Όσον αφορά την ασφάλεια, όλοι ξέρουν πως η Βεγγάζη είναι μια πόλη σε δύσκολη φάση και αντιμετωπίζει ειδικές συνθήκες. Η Κοινή Επιτροπή Ασφαλείας έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την εκλογική διαδικασία. Έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν 182 εκλογικά τμήματα, τους γύρω δρόμους και τις αποθήκες υλικού. Στις καθημερινές οδομαχίες της Βεγγάζης, κύριοι πρωταγωνιστές είναι οι Ισλαμιστές μαχητές και απέναντί τους στρατιώτες πιστοί στον απόστρατο στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Θεού θέλοντος, οι εκλογές αυτές θα γίνουν ομαλά. Η χώρα θα ηρεμήσει και θα προχωρήσουμε με τη ζωή μας, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ με όσα συμβαίνουν. Ο Λίβιος αποστάτης στρατηγός Χαφτάρ έχει εξαπολύσει επιχειρήσεις κατά των Ισλαμιστών. Οι μεταβατικές αρχές της χώρας όμως τον κατηγορούν για απόπειρα πραξικοπήματος. Οι κάλπες ανοίγουν το πρωί της Τετάρτης.